Να δώσουμε και την ενδεκάδα, ενώ είχαμε το σφύριγμα της έναρξης της αναμέτρησης. Λεόν, από πολύ μακριά ένα σούτ. Καλό ήταν, έπεσε στην αριστερή του γωνία ο Χρήστου και απομάκρυνε. Ωραία, αναπτύσσεται. Τώρα συγκλίνει και θα περάσει και το Βακράκο, δεν υπάρχει offside. Θα γίνει το σούτ, μεγάλη επέμβαση από τον Χρήστου σε αυτό το τέτ-α-τέτ με τον Βακράκο. Πολύ ωραία η μεταβίβαση. Έπιασε, έδιωξε ο Χρήστου. Δηλαδή με αυτό το σούτ που θα γίνει από πολύ μακριά, ένα σούτ από τον γεμιστό, δεν βρήκε στόχο με το αριστερό. Στην περιοχή του Χρήστου, στο πρώτο δοκάρι γίνεται χαμός στο μεταξύ. Το πήγε απευθείας, δοκάρι και το γκολ, 1-0. Εκπληκτικό το γκολ αυτό, ένα πραγματικά γκολ που μπορεί να είναι λίγο βλάσφημο αυτό, αλλά θύμισε η εκτέλεση Χατζηπαναγή. Κατευθείαν προσπάθησε να παραβιάσει την εστία ο Γιάννης Οκυλιάρας με αυτό το αριστερό τέρμα. Πατινιώτης για τον Χαντί και τώρα για τον Πιερτζάκο. Η μπάλα θα φτάσει με πολύ ωραίο τρόπο στον Κυλιάρα. Θα κρατήσει. Αναζητεί κάποιο στήριγμα. Θα κάνει το σουτ τελικά. Θα κάνει το σουτ. Δεν ήταν ισχυρό. Το πρώτο. Στο 20 λεπτό έφερε το πρώτο γκολ. Το δεύτερο καλοχτυπημένο και αυτό. Νέα επέμβαση από τον Χρήστου και η μπάλα θα καταλήξει. Τώρα σφύριξε. Παμπουλάκης από μακριά, τελικά δεν έπιασε κομπίνα. Θα γίνει το σούτ, καλό σούτ out από τον Τουρνάκη. Τελικά Χαντί θα πέσει στη δεξιά του γωνία ο Χρήστου. Η μπάλα απομακρύνθηκε, corner. Νέα σέντρα από την αριστερή πλευρά, σέντρα σούτ, η μπάλα πρέπει να βρήκε και το δοκάρι. Θα ολοκληρώσουν όμως αυτή την προσπάθεια, καθώς είχαμε το σφύριγμα με το τέρμα του Αγαπάκη, ενώ τώρα έχουμε σέντρα από τον Μισαηλίδη. Πιάτσικας θα βγάλει τη σέντρα, δεν πέρασε, μπάλα θα φτάσει στον Αγαπάκη και πάλι Πιάτσικας, ένα σούτα παρολίγων εκεί, έπεσε στη δεξιά του γωνία και πάλι όμως η μπάλα δεν απομακρύνθηκε. Πιάτσικας θα βγάλει τη σέντρα. Στο παιχνίδι με τον Κυλιάρα, ο οποίος φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Χατή, Κυλιάρας, Πιερτζάκομη θα βγάλει την σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Το 2-0. Το 2-0 σε αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια με τον Πιερτζάκομη να βγάζει την σέντρα και τον Αλμυρό να διπλασιάζει λοιπόν τις επιτυχίες του. Να δούμε αυτό το σούτ που θα γίνει, ξαφνικό σούτ, η μπάλα θα καταλήξει out. Από την δεξιά πλευρά τώρα θα βγει η σέντρα. Να δούμε, θα κερδίσουν τις κόντρες, θα γίνει το σούτ, τελικό σούτ, η μπάλα θα καταλήξει out. Ευνοήθηκε από την πρώτη κόντρα, όχι από τη δεύτερη. Και τώρα Πιερτζάκομη, έχει ανέβει και ο Καστελιανάκης με τον Νικολακάκη. Πιερτζάκομη μέσα στην περιοχή. Θα ολοκληρώσει μόνος του την προσπάθεια, η μπάλα θα καταλήξει out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Αλμυρό για να. Πολύ μακριά τελικά. Απευθείας δεν το πήγε ο Γιαλούσης, ήταν ο Πιερτζάκομη ο οποίος γρήγορα για τον Πιάτσικα. Σε μια προσπάθεια να δούμε τώρα τον Κουκούλη, ο οποίος θα βγάλει στο δεύτερο δοκάρι κεφαλιά. Μεγάλη επέμβαση από τον Χανιωτάκη. Κεφαλιά από τον προθυμένο Σαρή, κατέληξε out. Να δούμε αυτή την αντεπίθεση, γιατί θα κάνει ο Ρέγιας, θα κάνει το σούτ παρολίγων εκεί. Είχαμε την επέμβαση σε κόρνερ. Δεύτερο συνεχόμενο, αλλά δεν υπάρχει λόγος. Ο Μισαλίδης θα σφυρίξει τη λήξη του παιχνιδιού.